Έλα να δεις τι ετοίμασα. Έλα να δεις τι έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, αρακάς μου χαράκι. Έχει γίνει υπέροχο, έχω έρθει σήμερα νωρίς, το έχω φτιάξει έτσι με όρεξη και φαίνεται το φαΐ, ρε παιδί μου, που είναι φτιαγμένο με αγάπη, φωνάζει. Κοίτα τι ωραίο. Ξέρεις τι θέλει. Ωραίο, ε. Θέλει λίγο λάδι στο τέλος. Είναι λίγο μουντό. Τα παιδιά τρώνε πιο φαγητό στο σπίτι. Τρώμε, δηλαδή, ναι. Αν το κάνεις αρακά με μοσχαράκι. Βεβαίως. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και σκέτος και με μοσχαράκι. Και θέλω... Εμένα μου αρέσει και το ζουμάκι του, Έμα... και το ψωμάκι που έχεις βγάλει, αυτά, το ωραίο. Τα λίγα φαγητά που αφήνω και πάντα η φέτα. Μπόλικο ζουμάκι μέσα. Να σου πω ότι κάνω σπίτι. Κάνω αυτό. Και από πάνω σερβίρεις. Ναι. Και οι φίλοι μου τρελαίνονται που το κάνω γιατί είναι κρυμμένη. Εμένα ο αρακάς μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βγάζει αυτή τη γλύκα. Είναι τα πιο γλυκά λαχανικά, γι' αυτό βάζω μέσα και καρότο για να ενισχύσει τη γλύκα. Νομίζω ότι είναι πιο γλυκό από το καρότο αρακάς, δεν ισχύει. Νομίζω πως ναι κι εγώ. Νομίζω πως ναι. Εγώ πάντα στα πιάτα όταν κάνω αρακά στο σπίτι, σερβίρω με μια βούκα ψωμί από κάτω που είναι κρυμμένη, ας πούμε κρυμμένη, και το περιμένει κανείς, γιατί όλοι ντρέπονται να μου τύξουν. Και το έχω έτοιμο, τέλειο. Έχεις τη βούτα έτοιμη. Εσύ. Για να δούμε πώς φτιάχνεις τον αρακά σου. Έγινε πάρα πολύ ωραίος. Δώστε μου ένα λεπτό. Ο αρακάς του καλύβι. Ακριβώς. Μια στιγμή. Η κάρτα. Α, ωραία, τώρα θα πέσει η κάρτα. Μπόλικα καρότα μέσα για το χρώμα, για να είναι όμορφο το φαγητό. Και κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Εγώ πάντα με φέτα. Δεν διανοούμε το φαγητό αυτό χωρίς φέτα. Και από πάνω, αν θέλετε, λίγο άνηθο ψιλοκομμένο φρέσκο. Πάμε για την κάρτα. Όχι, θα βάλω άνηθο. Θα τον βάλω τον άνηθο. Γιατί να το λέω και να μην το κάνω. Αφού μπορώ να το κάνω. Να, ο άνηθο ταιριάζει πολύ. Το βάζουμε μέσα πιο πολύ. Εμένα μου αρέσει ομό το τέλος, γιατί παιδιά. Είναι αυτά τα τρία πράγματα, πατάτα, καρότο, αρακάς και άνηθος, τέσσερα πράγματα. Λαχανικά, ας πούμε, ρε παιδί μου, που ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Και τώρα για μένα είναι το τέλειο. Τέλειο. Αυτό είναι ένα πιάτο που το λατρεύω και ίσως αν μου δει κάποιος, μαγείρεψε κάτι για κάποιον επίσημο που θα έρθει στην Ελλάδα, μάλλον θα του έκανα π.χ. ένα φρικασέ, ένα αρακά με μοσχαράκι. Θεωρώ ότι είναι όλη η Ελλάδα σε ένα πιάτο. Ας δούμε την κάρτα λοιπόν πολύ με τα υλικά. 1 κιλό μοσχαράκι. Εγώ, συγγνώμη, πάντα ποντίκι. Το έχετε μάθει τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ το ποντίκι γιατί είναι μαλακό και έχει μπόλικο ζελεδάκι μέσα. Προσοχή, νέες μάνες, δεν είναι λίπος, είναι ζελεδάκι. Εντάξει, είναι, τρώγεται, είναι ωραίο. Μην νομίζετε ότι είναι λίπος το ποντίκι μέσα. Πολλές κοπέλες νομίζουν ότι έχει λίπος. 1 κιλό μοσχάρι. Αλλιώς, ό,τι θέλετε εσείς, χτένι, κιλότο, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Όποιο μέρος του μοσχαριού θέλετε. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ πλέον. Στον πάγκο με τα κρέατα οι άνθρωποι είναι εξυπηρετικότατοι και βοηθάνε και σας λένε. Ένα πακέτο αρακάς έξτρα φίνος μποντουέλ. Τι να πρωτοπούμε, θα τα πω όλα σε λίγο. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, μπόλικο κρεμμύδι το φαγητό. 2 πράσινες πιπεριές ψιλοκομμένες για να δώσει ωραίο καλοκαιρινό έτσι, πώς λέγεται, άρωμα στο φαγητό, μιας και βιαζόμαστε να έρθει το καλοκαίρι όλοι με τόσο κρύο που είχε φέτος. 3 ντομάτες στον τρίφτη, στο φαγητά αυτά τα λαδερά, μπάμιες, φασολάκια, αρακά. Και γεμιστά, εγώ πάντα φρέσκια ντομάτα, ποτέ τίποτα σε συσκευασμένο. Θεωρώ ότι ντομάτα εδώ πέρα είναι από τα σημαντικότερα υλικά. 2 καρότα για τη γλύκα, χοντρά φετάκια ή κομματάκια όπως τα κάνω εγώ. 2 πατάτες σε χοντρά κυβάκια, κομμένες στα 4 για την ακρίβεια, για να μην λιώσουν. Είναι λίγο χοντρούτσικες, όμως κατά παράδοση έτσι τις κόβουμε μέσα στον αρακά. 2 σκελίδες σκόρδο. Μισό φτιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινήστε με το μισό του μισού από το φτιτζάνι για το φαγητό και το υπόλοιπο μισό ρίξτε το στο τέλος, γιατί ο αρακάς έχει την ιδιότητα σαν φαγητό όταν είναι έτοιμο να είναι λίγο μουντό. Άμα ρίξετε στο τέλος λίγο λαδάκι από πάνω, αμέσως γίνεται πιο πράσινος και πιο ωραίος. Εντάξει, ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο Τάσος ο Αγγελής μου έχει στείλει το ωραίο το μοσχαράκι, να βάλω γάντια για να το πλύνω, για να κάνω πιο γρήγορα. Με ρωτάτε πάρα πολλές κοπέλες αν πλένω τα κρέατα. Βεβαίως και τα πλένω. Εξαρτάται τώρα ακριβώς γιατί μιλάμε. Σίγουρα θα πλύνω. Το κοτόπουλο δεν το πλένω ποτέ. Okay. Σίγουρα θα πλύνω το μοσχάρι και το χοιρινό. Πολύ σπάνια το βάλω κατευθείαν μέσα. Αν είναι από ένα κρεοπωλείο που το ξέρω που είναι η πάγκη του σαν χειρουργείο, όπως του Αγγελή, εγώ να πω την αλήθεια: αυτό το κρέας μπορεί να μην το πλύνω τώρα για να το στο σπίτι μου. Αλλά επειδή έχει βγάλει λίγο αιματάκι, καλό είναι να το πλύνω και να το βάλω καθαρό μέσα στην κατσαρόλα να σοταριστεί. Okay, κοτόπουλο δεν πλένω ποτέ. Εκτός αν έχει κάτι, ρε παιδί μου, που δεν σας αρέσει πάνω. Μοσχάρι χοιρινό, ναι, πλύντε τα, εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι, το σουρώσω καλά. Και πάμε να βάλω
λάδι στην κατσαρόλα, να βγάλω τα γάντια που δεν τα συμπαθώ καθόλου. Ωραία, το κάνω για σβελτάδα, για να μην πλένω χέρια, αυτό φοράω γάντια. Λάδι το μισό του μισού φλιτζανιού περίπου και εδώ μέσα θα ρίξω το μοσχαράκι μου και θα το σοτάρω. Μην τρομάζετε με το θόρυβο, όλα υπό έλεγχο. Μαντεμένια με κατσαρόλα και η πολύ, την είχα στο φουλ για να γίνει γρήγορα το σοτάρισμα. Όταν ρίχνουμε κρέας για σοτάρισμα μέσα στην κατσαρόλα, τα πρώτα 2-3 λεπτάκια δεν πολύ κουνάμε το χοιρινό ή το μοσχάρι, το κοτόπουλο, τη ρίξουμε μέσα, το κρέας με λίγα λόγια. Θα αφήνουμε να πιάσει μια μικρή κρουστίτσα, εντάξει. Αν τα ανακατέψετε, πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία της κατσαρόλας και μπορεί να κρυώσει η κατσαρόλα. Οπότε αφήστε το 2 λεπτάκια έτσι. Δείτε τι ωραίο αρακά θα μαγειρέψω σήμερα. Αρακάς έξτρα φίνος. Έχει ένα χαρακτηριστικό που μου αρέσει πολύ, που είναι όχι μαγειρεμένο, είναι περασμένος από ατμό. Δεν είναι μαγειρεμένος πλήρως, άρα θέλει λιγότερο βράσιμο. Και εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί εγώ στο σπίτι απλώς τον ξεπαγώνω με ζεστό νερό από το βραστήρα και τον τρώω. Δεν θέλει καθόλου βράσιμο, κατ' εμέ. Εντάξει, είναι έτοιμος. Αν θέλετε λοιπόν να τον κάνετε πιο καλοβρασμένο, βράστον. Η Bonduelle μέσω μιας νέας καμπάνιας ανοίγει ένα νέο δρόμο ζωής και διατροφής με μήνυμα «Δημιουργήστε ένα καλύτερο μέλλον μέσω μιας φυτικής διατροφής». Άρα μας προτρέπει να γίνουμε όλοι λαχανίστας. Έτσι λοιπόν ονομάζει η Bonduelle τους φανατικούς που την κάνουν νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο στα λαχανικά, σε προτίμηση. Και βέβαια η vegan διατροφή και η vegetarian είναι από τις μεγαλύτερες στάσεις παγκοσμίως, που δεν φαίνεται να ήταν μια μόδα που θα περάσει, αλλά που θα κρατήσει για πάντα. Έτσι λοιπόν μπορεί εγώ να έχω κρέας στο φαγητό μου, όμως δεν ξεχνάμε να βάλουμε λαχανικά στο τραπέζι μας, είτε με κρέας είτε σκέτα. Okay. Παίρνω μια κουτάλα για να ξεκολλήσω το κρέας. Σας έχω πει, όταν κολλάνε αυτά τα κρέατα, μη τρομάζετε. Αν τα αφήσετε 2-3 λεπτάκια, κάνουν κρούστα και κολλάνε. Όλες οι νοικοκυρές τρελαίνονται που κολλάνε τα κρέατα στην κατσαρόλα μόλις τα ρίξουν μέσα, ειδικά στις ανοξείδωτες κατσαρόλες και στα σημαίνιες, το χρώμα σημαίνιες, έτσι. Μόλις ρίξετε μέσα κρέας, αφήστε το 2-3 λεπτάκια και σιγά σιγά με το κουνάτε θα δείτε, θα ξεκολλάει μόνο του, εντάξει. Να, αυτό τώρα εδώ πέρα κόλλησε στη γωνία. Μην τρελαίνεστε, δεν θα καεί. Αν το χαϊδέψετε σιγά σιγά, βλέπετε, ξεκολλάει γιατί κάνει κρούστα από κάτω και αυτό θέλω. Αυτά τα μυστικά είναι πιο σημαντικά για την ίδια τη συνταγή, πιστεύω, γιατί πολλές φορές μια τέτοια μικρή ατυχία μπορεί να χαλάσει ένα φαγητό ή και το κέφι σας. Ωραία. Τώρα λοιπόν που το κρέας έχει ροδίσει, θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Μπορείτε να βάλετε αυτή την εποχή και φρέσκο κρεμμυδάκι, εάν θέλετε. Εγώ προτιμώ το ξερό τώρα, γιατί γλυκαίνει πάρα πολύ. Στο φαγητό αυτό ταιριάζει το φρέσκο, αλλά έχω συνηθίσει το ξερό εγώ. Θα μπορούσα να βάλω και δύο φρέσκα. Εντάξει, μην το κάνω θέμα τώρα. Ακόμα και λίγο πράσινο θα μπορούσατε να βάλετε. Ένα πράσινο στο λευκό μέρος για να γλυκίσει κι άλλο το φαγητό. Ανακατεύω καλά. Βλέπετε τι ωραία που γίνεται. Μόλις δείτε το κρεμμύδι μέσα, όλο ξεκολλάει. Και τώρα θα ρίξω μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Sorry. Με συγχωρείτε, βιάστηκα. Αλάτι και πιπέρι. Θα βράσω το μοσχαράκι μόνο του με λίγο ζεστό νερό. Καμιά ωρίτσα περίπου μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει. Και συνέχεια θα βάλω τα πάντα. Με συγχωρείτε, παιδιά, βιάστηκα. Βλέπετε, μπόλικο νεράκι, δεν το φοβάστε, σχεδόν να το σκεπάσει. Και έτσι λοιπόν, αν βάλετε το καπάκι και βράσει. Καίει αυτό, ξέχασα. Λοιπόν, αν βράσει καμιά ωρίτσα το μοσχαράκι αυτό, θα γίνει ακριβώς έτσι. Το ζουμάκι θα σωθεί στο μισό περίπου, βλέπετε. Και θα μείνει ένα πηχτό καφετή ζουμάκι. Αυτό το ζουμάκι είναι τώρα πεντανόστιμο και το κρέας είναι έτοιμο να φαγωθεί. Ίσως να χρειάζεται λίγο μαγείρεμα ακόμα. Εάν λοιπόν ξεκινήσετε το φαγητό σας σε μια γάστρα όπως εγώ, που μπαίνει και στο μάτι και στο φούρνο, δεν χρειάζεται να μεταφέρετε το φαγητό σε ένα άλλο σκεύος, σε ένα γιουβέτσι. Όμως, εάν η γάστρα σας δεν μπαίνει στο μάτι πάνω, τότε μπορείτε την κατσαρόλα να μεταφέρετε το φαγητό μέσα σε μια γάστρα που μπαίνει στο φούρνο. Το ξαναλέω από την αρχή. Αν η γάστρα σας, όπως αυτή που έχω εγώ εδώ πέρα, η μαύρη, μπαίνει και στο μάτι και στο φούρνο, τότε ξεκινήστε και τελειώστε το φαγητό στο μάτι και στο φούρνο στο ίδιο σκεύος. Εάν λοιπόν όμως δεν έχετε αυτό το σκεύος, τότε ξεκινήστε το κρέας στην πρώτη ωρίτσα που θα μαγειρευτεί σε μια απλή κατσαρόλα και μετά μεταφέρετε το σε μια γάστρα που μπαίνει στο φούρνο ή σε ένα πύλινο σκεύος. Ήθελα να πω εδώ πέρα, το πρωί σκεφτόμουν και έλεγα
γιατί να βάλω τις κοπέλες και τα αγόρια να λερώσουν σκεύη και να ανάψουν φούρνο, εφόσον το φαγητό αυτό κατά παράδοση γίνεται στην κατσαρόλα. Γιατί θεωρώ ότι ο αρακάς είναι από τα λίγα λαχανικά που θέλουν φούρνο. Γίνεται πιο γλυκός και μελώνει. Οι μπάμιες και τα φασολάκια γίνονται πολύ ωραία στην κατσαρόλα. Αλλά ο αρακάς για μένα θέλει φούρνο. Εντάξει, ακόμα και σκέτος χωρίς κρέας. Εδώ πέρα μέσα λοιπόν τώρα θα ρίξουμε την ντομάτα, τη φρέσκια. Έτριψε η Γεωργία θεϊκές ντομάτες. Παιδιά, πώς γίνεται και έχει κάτι ντομάτες. Θα ρίξει και είναι τέλη Αυγούστου. Πραγματικά στην αγορά έχει πολύ ωραία ντομάτα. Πιπεριές, δύο, εάν θέλετε αυτό το ωραίο άρωμα πιπεριά. Σε μένα με τρελαίνει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε όλα τα λαδερά μου θα βάλω μέσα πιπεριά ψιλοκομμένη ή μια ολόκληρη για να πάρει το ωραίο άρωμα. Λίγο ακόμα αλατάκι, γιατί προσθέσαμε υλικά. Λίγο ακόμα πιπέρι. Τώρα εδώ μέσα θα ψιλοκόψω τις πατάτες και τα καρότα. Εμένα μου αρέσουν τα καρότα σχετικά χοντρά κομματάκια και όχι πάρα πολύ ψηλά. Να και η πατάτα κομμένη στα 4. Δύο πατάτες κομμένες στα 4. Θα κάνει το φαΐ πατάτα πιο χορταστικό. Εμένα πατάτα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ας βάλω ένα καρότο ακόμα, το θέλει το καροτάκι του. Ωραία. Και τώρα πάω κατάψυξη να πάρω τον αρακά μου για να το ρίξω μέσα και να σας πω και ένα μυστικό ακόμα, ότι αν θέλετε... Αρακάς, εδώ. Ότι αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα στο φαγητό και μία χούφτα ντοματίνια που δίνουν και αυτά γλύκα. Μια μανία, ρε παιδί μου, με τον αρακά, ένα από τα πιο γλυκά λαχανικά, όπως είπε και η Φέη, θα το κάνουμε ακόμα πιο γλυκό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά άλλοι βάζουν και λίγη ζάχαρη μέσα. Βλέπετε, ένα πακέτο φτάνει, 750 γραμμάρια αρακά, ανακατεύεται καλά. Και τώρα εδώ μέσα μπορεί να χρειαστεί να βάλετε ελάχιστο ζεστό νερό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι OK τώρα, γιατί μόλις λιώσει και ο αρακάς, θα έρθει στα ίσχυτα το ζουμάκι. Βλέπετε, μην βάλετε το φαγητό μέσα να είναι θάλασσα τα νερά, να κολυμπάνε τα λαχανικά. Να είναι λίγο, να το λες και λίγο, τσίμα-τσίμα το νερό. Οκ, πάμε στο φούρνο μας. Ένας φούρνος που καίει 250 βαθμούς. Και θα βάλω εδώ πέρα το καπάκι. Και βάζετε τη γάστρα μέσα στο φούρνο. Σίγουρα για μία ώρα. Μία ώρα στους 250 βαθμούς για να μελώσει και το φαγητό και να γίνει ακριβώς όπως έγινε εδώ πέρα, βλέπετε. Και είναι από τα λίγα φαγητά, τα λαδερά, που εμένα μου αρέσει να τα φάω μία ώρα μετά το μαγείρεψα χλιαρά. Είναι δικά μου θέματα, θα τα έχω στο μυαλό μου, αλλά σας τα λέω γιατί ξέρω ότι καμιά φορά τα μοιράζω μαζί σας στο Instagram. Είναι από τα φαγητά που ο αρακάς θέλει να μείνει λίγο. Τα φασολάκια τα τρώσει καυτά, το ψωμί και φέτα. Τις μπάμιες τις τρώσε τις καυτές. Ο αρακάς θέλει λίγο, δεν μπορεί να το φας καυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω ότι αυτά που σας λέω σας αρέσουν πάρα πολύ. Και πάντα φέτα ή γιαούρτι στο πλάι, ένα ωραίο ψωμί, κάντε μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου κρατήσει ένα πιάτο μόνο με αρακά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γέλα!